Μαθηματικά έκτης Δημοτικού, κεφάλαιο 65, βρίσκω το ευαδόν κυκλικού δίσκου τετράδιο εργασιών. Είδαμε σε προηγούμενο μάθημα το βιβλίο του μαθητή και εξηγήσαμε πώς βρίσκουμε το ευαδόν κυκλικού δίσκου. Μιλήσαμε επίσης για το μήκος του κύκλου, το γύρω-γύρω δηλαδή, την διάμετρο και πώς, αν ξέρουμε τη διάμετρο, βρίσκουμε το μήκος του κύκλου και αν ξέρουμε το μήκος του κύκλου, βρίσκουμε τη διάμετρο. Σε αυτό το μάθημα θα λύσουμε τα προβλήματα του τετραδίου εργασιών. Πρόβλημα πρώτο. Ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που σημειώθηκαν ποτέ ήταν ο ΤΥΠ. Ο τυφώνας εμφανίστηκε στο Νότιο Ειρηνικό στις 12 Οκτωβρίου του 1979 και είχε ακτίνα 1100 χιλιόμετρα. Υπολόγισε την περιοχή που κάλυπτε. Μας ζητάει λοιπόν να βρούμε το ευαδόν ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα 1100 χιλιόμετρα. Μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι το ευαδόν του κυκλικού δίσκου το βρίσκουμε όταν πολλαπλασιάσουμε το 3,14 που είναι η σταθερά π όπως την ονομάζουμε επί την ακτίνα του κύκλου στο τετράγωνο. Οπότε έχουμε 3,14 επί 1100 χιλιόμετρα στο τετράγωνο ίσον, να βρούμε πρώτα πόσο κάνει 1100 στο τετράγωνο, τι κάνουμε, πολλαπλασιάζουμε 1100 επί 1100. Έχουμε μιλήσει για τις δυνάμεις σε προηγούμενα μαθήματα και το αποτέλεσμα είναι 1.210.000. Και το πολλαπλασιάζω αυτό επί 3,14 ίσον 3.799.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απάντηση, ο τυφώνας κάλυψε 3.799.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εφαρμόσαμε λοιπόν τον τύπο, τον οποίο ξέρουμε ότι για να βρούμε το ευαδόν του κυκλικού δίσκου πολλαπλασιάζουμε 3,14 επί ακτίνα εις το τετράγωνο. Πρόβλημα δεύτερον. Στο εξοχικό σπίτι του ο κύριος Παπάντος θέλει να κατασκευάσει στο κέντρο του κήπου του ένα γεωμετρικό σχέδιο για να φυτέψει 3 διαφορετικά είδη λουλουδιών. Το γεωγραφικό σχέδιο είναι αυτό που εικονίζεται στο διπλανό σχήμα και περιλαμβάνει ένα τετράγωνο με πλευρά 11,3 μέτρα. Το βλέπουμε εδώ το τετράγωνο εξωτερικά και είναι λέει η πλευρά 11,3 μέτρα. Μέσα στο τετράγωνο ένα κύκλο με διάμετρο όση η πλευρά του τετραγώνου. Το βλέπουμε εδώ πέρα τον κύκλο. Και 11,3 μέτρα είναι η διάμετρος. Την έχει εδώ με το κόκκινο χρώμα. Μέσα στο μεγάλο κύκλο ένα μικρότερο κύκλο με διάμετρο 8 μέτρα. 8 μέτρα είναι ο μικρότερος ο κύκλος. Τα τρία παρτέρια που σχηματίζονται θα έχουν διαφορετικά είδη λουλουδιών και σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα. Α. Ποιο παρτέρι υποθέτεις ότι έχει το μεγαλύτερο εμβαδό από τα τρία? Και Β. Κάνει τους υπολογισμούς και βρες το εμβαδό για κάθε παρτέρι. Στρογγυλοποίησε σε δέκατα. Με μια ματιά βλέπουμε ότι εκτιμούμε ότι το εσωτερικό παρτέρι, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια, έχει το μεγαλύτερο ευαδό, δηλαδή αυτό με τα 8 ακτίνα, 8, με διάμετρο μάλλον 8 μέτρα. Για να δούμε όμως αν ισχύει αυτό. Γράφουμε λοιπόν την εκτίμησή μας. Α, το εσωτερικό παρτέρι από ό,τι φαίνεται έχει το μεγαλύτερο ευαδό και πάμε τώρα στο μέρος Β να κάνουμε τους υπολογισμούς, να υπολογίσουμε το ευαδόν που έχει το εσωτερικό παρτέρι. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε 3,14
επί το τετράγωνο της ακτίνας. Η διάμετρος είναι 8 μέτρα, οπότε η ακτίνα είναι το μισό 4, 4 στο τετράγωνο και έχουμε 4, 4, 16. Το τετράγωνο του 4, 4, 4, 16, επί 3,14 ίσον 50,24 τετραγωνικά μέτρα. 50,24 τετραγωνικά μέτρα. Πάμε τώρα να δούμε το κίτρινο. Ο κίτρινος κύκλος, το ευαδόν του κύκλου με την διάμετρο 11,3 μέτρα. Θα πρέπει να βρούμε την ακτίνα 11,3 δια 2, 11,3 δια 2 ίσον 5,65. Οπότε πολλαπλασιάζουμε 3,14 επί 5,65 στο τετράγωνο. Για να δούμε πόσο μας κάνει. 5,65 επί 5,65 31,92 επί 3,14 ίσον 100,23 τετραγωνικά μέτρα και θα πρέπει να αφαιρέσουμε τώρα το εσωτερικό παρτέρι μείον λοιπόν 50,24 ίσον 100,23 μείον 50,24 μας κάνει 49,99, οπότε στρογγυλοποιούμε περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα το κίτρινο παρτέρι. Και πάμε τώρα να δούμε το τετράγωνο για να το βρούμε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε πλευρά επί πλευρά. Δηλαδή 11,3 επί 11,3 ίσον 127,69 και από αυτά θα πρέπει να αφαιρέσουμε το 100,23 τετραγωνικά μέτρα που είναι το σύνολο των ευαδών των δύο κυκλικών δίσκων, οπότε έχουμε μείον 100,23 μείον 100,23 ίσον 27 και 49 μείον 100,23 ίσον 27 και 49 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε όντως ισχύει αυτό το οποίο εκτιμήσαμε από την αρχή ότι το μεγαλύτερο χώρο καλύπτει το εσωτερικό παρτέρι το οποίο είναι 50,24 τετραγωνικά μέτρα, το κίτρινο είναι 50 τετραγωνικά μέτρα και το κόκκινο 27,49 είναι το μικρότερο. Απάντηση. Μεγαλύτερο ευαδόν έχει το εσωτερικό παρτέρι 50,24 τετραγωνικά μέτρα.